Πρώτα απ' όλα, έχει Αντώνη, αξία να μας πεις πώς βιώνεις αυτές τις μέρες της προετοιμασίας με την πρώτη ομάδα. Είναι ένα όνειρο για μένα. Από όταν υπέγραψα πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ πριν από 5 χρόνια, στην ΚΑΠΑ 15 που ήμουνα, το όνειρό μου πάντα ήταν να αγωνιστώ κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα. Και γιατί όχι να σκοράρω με αυτή τη μεγάλη ομάδα. Το έκανες με πολύ ωραίο γκολ στο φιλικό σήμερα. Και νομίζω στέλνεις ένα μήνυμα ότι θες να διεκδικήσεις πιθανότητες που έχεις να είσαι εδώ πέρα και να σε συμπεριλάβει ο προπονητής στο πλάνο του. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για να μείνει στην ομάδα, για να πάρει να κερδίσει μια θέση στην ομάδα. Είμαι μικρός, ήμουν στην ΚΑΠΑ 19 πέρσι, διεκδικώ κι εγώ μια θέση, γιατί όχι να μείνω κι εγώ στην ομάδα για να παίξω στον ΠΑΟΚ. Τέτοιο γκολ είχες βάλει, σαν το σημερινό? Δεν θυμάμαι, μπορεί να έχω ξαναβάλει, ναι. Ήταν ωραίο κινήσει, έβαλες πλάτη στον αντίπαλο, ένα γκολ που θέλει ένα θράσος, έτσι. Ναι, σε τέτοια θέση δεν έχω ξαναγωνιστεί, η αλήθεια είναι. Έπαιξα αγωνιστικά μπροστά. Συνήθιζα να παίζω πλάγια, σαν winger. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και δουλειά, συνεχίζουμε και βλέπουμε. Αντώνη, εμείς από τα πρώτα στοιχεία που βλέπουμε είναι ένα ποδοσφαιρικό θράσος. Εσύ πώς θα συστηνώσουν στον κόσμο του ΠΑΟΚ? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Λέω, πώς θα συστηνώσουν στον κόσμο του ΠΑΟΚ, τι θα έλεγες, πώς θα παρουσίαζες τον εαυτό σου? Είμαι θρασής ποδοσφαιριστής, μπαίνω μέσα και αγωνίζομαι, βάζω το 100% των δυνατή μου και κάνω τα πάντα για την ομάδα, για να κερδίσει η ομάδα. Ίσως σε μια ομάδα που δεν έχανε ποτέ, ήρθε σε μια άλλη που δεν έχανε ποτέ. Τελικά έχετε μια ωραία αρρώστια έτσι με την νίκη? Έχω συνηθίσει να κερδίζω, η αλήθεια είναι αυτή, και ούτε φέτος θα χάσουμε. Θα συνεχίσουμε το αίτητο, πιστεύω. Είμαστε πολύ καλή ομάδα και θα το συνεχίσουμε αυτό, ναι.